Και συνεχίζουμε με το μάθημα της πληροφορικής για την ομάδα προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής και καλωσορίζουμε στο στούντιο του RTV τον εκπαιδευτικό από το Φροντιστήριο Άπειρο, τον κύριο Σπύρο Ντουβαλή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Ευαγγελίου, σε εσά και στους τελευταίτες του σταθμού σας. Ε, πώς χαρακτηρίζονται σήμερα τα, τα θέματα της πληροφορικής κύριε Ντουβαλή, βατά, εύκολα, χωρίς ε... εκπλήξεις. Τα σημερινά θέματα της πληροφορικής ε, δεν θα έπρεπε να δυσκολεύσουν κανέναν προετοιμασμένο μαθητή, ο οποίος έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για, την, ε, για τις πανελλήνες εξετάσεις στο μάθημα της ε, Ανάπτυξης Εφαρμογών. Mm -hmm. ε, δεν κρέβουν παγίδες, εξετάζουν ικανοποιητικά ολόκληρη την ύλη του μαθήματος. Ε, είναι παρόμοια δυσκολία με, με τις εξετάσεις που, των δύο τελευταίων ετών, ε, τα, ναι, είχε ερωτήματα τα οποία εξέταζαν και το βαθμό κατανόηση τη ύλη από του μαθητέ. Απλά θα έπρεπε κάποιο να έχει διαβάσει την ύλη. Θα πρέπει να είχε προετοιμαστεί βεβαίω ε, διαβάζοντα ολόκληρη την Κύριε ύλη. Κύριε Ντουβαλή, και εδώ υπάρχουν μαθητέ οι οποίοι μπορούν να ξεχωρίσουν, δηλαδή να, να θεωρούνται αριστεύσαντε. Ε... Του πάνω από 19. Θα... Ας πούμε, να έχει γράψει κάποιο. Ναι, Υπάρχει. μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν και μαθητές οι οποίοι είχαν κατανοήσει πλήρω την ύλη, είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα, είχαν κάνει όλε τι ασκήσει τι οποίε ε, δεν ήταν κάτι, δηλαδή χωρί εκπλήξει όπω γράφουμε mm -hmm. στο μάθημα. Είχε, όποιοι μαθητέ είχαν δουλέψει, είχαν εργαστεί και είχαν κάνει τι συγκεκριμένε ασκήσει, γιατί ήταν μέσα στι. Ε... Πάντω τα τελευταία χρόνια επειδή πάρα πολλά παιδιά στρέφονται σε την, στους, στις σπουδέ ε, οικονομία και πληροφορική είναι το επάγγελμα του μέλλοντο. Έτσι. Βε, και εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ε, υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τα παιδιά. Άρα, ε, αν θέλετε, εστιάζουν και στο μάθημα αυτό, διότι η μοριοδότηση ε, είναι πάρα πολύ σημαντική. Βέβαια βέβαια εστιάζουν σε αυτό το μάθημα, υπάρχει Ποντάρουν, έλλειψη... Ποντάρουν, δηλαδή στο να πιάσουν υψηλή βαθμολογία. Υπάρχει να το απλά. έλλειψη γενικότερα στους πληροφορικούς στην Ελλάδα. Έχουν διάφορες μελέτες δείξει ότι δεν προλαβαίνουν ας πούμε, τα τμήματα πληροφορικής mm. να καλύψουν τις ανάγκες και τις απαιτήσει της αγοράς. Mm -hmm. Σημαντικό να... είναι. Να Βεβαίως. Να πούμε και κάποια πιο συγκεκριμένα Βεβαίως. στοιχεία σχετικά με τα θέματα. Ε, στο πρώτο θέμα, το οποίο είναι θεωρητικό θέμα, ήταν κατανοητέ οι ερωτήσει, σωστού λάθο και ε, χωρί παγίδε. Στο δεύτερο θέματα, θέμα, το, τα θέματα που εξέταζαν την εμπέδοση τη ύλη από του μαθητέ, χωρί επίση ιδιαίτερε δυσκολίε. Το β 4 ήταν ένα ερώτημα το οποίο εξετάζει το επίπεδο κατανόηση ε, τη ύλη των υποπρογραμμάτων από του μαθητέ, πιο συγκεκριμένα ήταν ένα πρόβλημα μετατροπής μιας διαδικασία σε συνάρτησης. Στο τρίτο θέμα ήταν ένα πρόγραμμα μόνο με δομή επανάληψης. Τα ζητούμενα ήταν κατανοητά και δουλεμένα από τους μαθητές. Δεν ήταν απαραίτητο η χρήση πινάκων εδώ. Στο τέταρτο θέμα ήταν η χρήση πινάκων, κλασικό θέμα πάνω στις επεξεργασίες πινάκων και κλίση ενός υποπρογράμματος με κατανοητή εκφώνηση. Αυτά ήταν τα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα της πληροφορικής και πιο συγκεκριμένα στην ανάπτυξη εφαρμογών. Μπορεί εμάς, να μας φαίνονται καταλαβίστηκα όλα αυτά, αλλά για τους υποψηφίους όμως, οι οποίοι διαγωνίστηκαν και εξετάστηκαν στο μάθημα της πληροφορικής, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι, τι τους είπατε και τις απαντήσεις φαντάζομαι των θεμάτων. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει με κάθε μάθημα και όχι μόνο με το μάθημα της πληροφορικής. Ακλώς. Απλά είναι περισσότερο τεχνικά. Το ξέρετε αυτό. Να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα να έχουν σε όλα τα μαθήματα που έχουν δώσει μέχρι στιγμή και σε αυτό που τους απομένει. Για και... Ε, όπως έχετε αναφερθεί και εσείς παλαιότερα, δεν τελειώνει εδώ, είναι η πρώτη δοκιμασία, Έτσι. 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 Να τους ευχηθούμε καλή τύχη στη ζωή τους γενικότερα. Εγώ να σας ευχαριστήσω κύριε Ντούβαλη για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Να σας ευχηθώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.